Η διαλογή των αποβλήτων στην πηγή αποτελεί στίχημα για το Δήμο Χανίων, προκειμένου να γίνεται καλύτερη διαχείριση και να μειωθούν τελικά στο έπακρο οι ποσότητε που παράγει η πόλη. Ο Δήμο Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ συμμετέχουν από τι 21 έω και τι 29 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωση Αποβλήτων με την αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πόρτα-πόρτα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από τις 6.30 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, αλλά και με εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, λοιπόν, όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τα αθέατα απόβλητα, γιατί εννοούμε αθέατα απόβλητα. Αθέατα απόβλητα είναι όλα αυτά τα απόβλητα που παράγονται από την ενέργεια που καταναλώνεται για να παραχθούν τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Π.χ. είναι το νερό, είναι ο ηλεκτρισμός, είναι ε, η ενέργεια, η εξόριξη. Όλα αυτά λέγονται αθέατα απόβλητα. Και, σε, ε, και σκοπό έχει αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να ενημερώσει τον κόσμο τι ακριβώς είναι και τι ακριβώς, και τι ακριβώς διαχείριση χρειάζεται να γίνει σε αυτά. Όπω τόνισε ο αρμόδιο αντιδήμαρχο, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Αποβλήτων που είναι σε διαβούλευση, ο τρόπο αποκομιδή θα αλλάξει υποχρεωτικά. Το πώ ε, μαζεύονται οι ηλεκτρικέ συσκευέ. Αυτό που θα κάνουμε είναι ενημέρωση το πώ θα γίνεται η διαλογή στην πηγή το πώς θα υπάρχει διαχωρισμός στα απόβλητα, ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι θα πρέπει να γίνεται διαφορετική αποκομιδή και στα βιοαπόβλητα και στα σύμειχτα και στα χαρτικά και στα ανακυκλώσιμα. Πλέον θα είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό, όλοι να ενεργούμε. Μέχρι τώρα οι δημότες σκέφτονταν πώς θα διώξουν το σκουπίδι από το σπίτι τους και όπως τονίστηκε αυτό είναι το λάθος. Είναι μία σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τη σωστή, ε, για τη σωστή διαλογή. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει χωριστά και αυτό είναι ένα, ε, κάτι που το κάναμε πρώτα εμείς για τη διαλογή των βιοποβλήτων. Έχουμε ξεκινήσει ήδη το καφέ κάδο, θα είναι πιο εκτεταμένο. Στο μέσο χρονικό διάστημα υπάρχει σχεδιασμός για πιο εκτεταμένο για τον καφέ κάδο. Ο Δήμος Χανιών σκοπεύει μάλιστα να εγκαταστήσει κομποστοποιητές στις κατατόπους συνοικίες, ενώ από το 2023 είναι πλέον υποχρεωτική και η επέκταση του δικτύου βιοαποβλήτων για όλους τους Δήμους.